Μαρτίου όταν αφορά την συγκρότηση των οργάνων και τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, μιας και τοπικά τουλάχιστον δεν έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση επίπεδο και με αυτή την έννοια σας καλέσαμε. Θα κάνει μια παρουσίαση ο Γιάννης Οδουκέτης, ένα εισηγητικό κείμενο για την πρωτοβουλία των Πεντακτών και στη συνέχεια είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας των 58 για τη συγκρότηση της Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες κινούνται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της δημοκρατικής αριστεράς, του φιλελεύθερου κέντρου, αλλά και της πολιτικής οικολογίας και του προοδευτικού ευρωπαϊσμού. Η συγκρότηση της παράταξης θα πρέπει να είναι το σημείο συνάντησης των κομμάτων, των κινήσεων, αλλά και των προσώπων που αυτόνομα και τις δικές διαδικασίες θα αποφασίσουν να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια. Οι διαδικασίες συγκρότησης της παράταξης θα είναι ασφαλώς συνενετικές και θα σέβονται την ιστορικότητα των φορέων αλλά και τις πολιτικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη συγκυρία αυτή. Η παράταξη είναι οι πολίτες που θα θελήσουν να στηρίξουν και όχι άθροισμα πολιτικών αντιπροσωπιών και κομματικών αντιπροσωπιών. Η παράταξη που πρέπει να εκφράζει την πρόθεση και την απόβαση του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου να βαθύσει στην αναγέννησή του, να απευθύνθει σε νέες ηλικιακά δυνάμεις αλλά και σε νέες πολιτικές δυνάμεις, να πρωτοστατήσει και να υπερβεί την κρίση και, να βοηθήσει την εθνική ανασυγκρότηση. Οι επιτροπές πρωτοβουλίας, όπως η δική μας, δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά στα κόμματα του χώρου. Αντιθέτως, γίνονται εκφραστές για την ανάγκη του αιτήματος της ενότητας. Η συγκρότηση και η δραστηριότητά τους συνδυάζεται όλο και πιο στενά με τη συμμετοχή της νέας Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης σε ευρωεκλογές. Με πρώτο σταθμό την πανελλήνια συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε περίπου ένα μήνα και ανοιχτό το κάλεσμα προς όλους οι οποίοι θα θελήσουν στη συνέχεια να συμμετάσχουν, συγκροτήθηκε και στην Ξάνθη η κίνηση των 58 και η προσωρινή επιτροπή, η οποία θα πάρει την οριστική της μορφή στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Λισό. Σε αυτή τη συνάντηση καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επιθυμούν να ακούσουν, να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν ή και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία.